να ξεκινήσει η θεμελίωση ενός φράγματος, ενός φράχτη μάλλον, ο οποίος θα αποτρέψει οποιονδήποτε θελήσει να σκεφτεί ότι το εργοστάσιο θα κλείσει. Η θεμελίωση του έγινε από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιαννακίδη, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκε εδώ. Όλοι μαζί συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε βήματα προς την κατεύθυνση εκείνη που θα υπερασπιστούμε την συνέχεια της λειτουργίας του εργοστασίου. Σε αυτό το θεμέλιο όμως θα πρέπει όλοι να αρχίσουν να βάζουν ένα λιθαράκι. Και θα απευθυνθώ πρώτα απ' όλα στους νέους αγρότες. Θα απευθυνθώ οι οποίοι έχουν και πρέπει να στηριχθούν στην τεθλοκαλλιέργεια. Θα απευθυνθώ στους γυρεότερους αγρότες, οι οποίοι από την καλλιέργεια του τέφλου μεγάλωσαν τις οικογένειές τους, σπούδασαν τα παιδιά τους, στις μητέρες που τα καμαρώνουν σήμερα σαν επιστήμονες. Θα απευθυνθώ στους τεφλοεξαγωγείς και θα τους ζητήσω αυτοί να βάλουν το μεγαλύτερο λιθάρι σε αυτόν το φράχτη. Θα απευθυνθώ στην ομάδα τεφλοπαραγωγών, η οποία συστάθηκε και δημιουργήθηκε τώρα τελευταία, η οποία έχει πολλά νέα μέλη, πολλούς νέους αγρότες, και θα πρέπει και αυτοί να βάλουν ένα λιθαράκι. Θα απευθυνθώ στους εργαζόμενους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, που και εκείνοι, αν έχουν έστω και ένα στρέμμα να καλλιεργήσουν, ας το βάλουν φέτος με τέφλα. Να απευθυνθώ να βάλουν ένα λιθαράκι και οι συνταξιούχοι της Βιομηχανίας Ζάχαρης, οι οποίοι έχουν χωράφια, είχανε παλιότερα, κάνανε αγώνα για να πάρουν ή βρίσκανε τρόπους για να πάρουν τέφλα. Ας βάλουν και αυτοί με την κουβέντα στο καφενείο, με την παρότρινση, οι ίδιοι να καλλιεργήσουν τέφλα για φέτος. Η χρονιά είναι εντελώς, μα εντελώς ξεχωριστή από όλες τις άλλες. Έχει δυσκολίες πολλές. Και η πιο μεγάλη δυσκολία είναι οι άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι βροχές που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα που μιλάμε έχουν δημιουργήσει μία απογοήτευση στους αγρότες οι οποίοι έχουν δηλώσει να καλλιεργήσουν τέφλα. Οι φετινές τιμές είναι πάρα πολύ καλές, έχουν ικανοποιήσει όλους τους αγρότες, τεφλοκαλλιεργητές. Το πρόγραμμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης, η δεύτερη πρόσκληση που άρχισε από την 1η Απριλίου να τρέχει, επίσης δίνει και αυτό κάτι. Βοηθήστε να παραμείνει το εργοστάσιο. Πολλές φορές έχουμε πει ποιος ήταν ο ρόλος του. Αν η Ορεστιάδα υπάρχει, είναι γιατί γεννήθηκε κάποτε ένα εργοστάσιο ζάχαρη στην περιοχή. Και εμείς οφείλουμε να είμαστε σαν εργοστάσιο δυνατοί και σαν περιοχή δυνατοί, να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε το μέγιστο βαθμό στρεμμάτων, έτσι ώστε στην καινούργια, εφόσον προκύψει καινούργια ιδιοκτησία, εφόσον προκύψει μια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας, να μπορέσουμε να μπούμε στους καλύτερους δυνατούς όρους. Γι' αυτό έγινε η κουβέντα. Τώρα, όσο για τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν, θεωρώ ότι σε μια τέτοια σύσκεψη θα υπάρξουν και εντάσεις και, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα όταν μπαίνουν στο τραπέζι πρέπει να απαντιούνται. Αυτό κάναμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αφήνουμε κουβέντες να αιωρούνται και να πετιούνται έτσι και να μην υπάρχουν απαντήσεις. Από εκεί και στρα, η θέση δικιά μας ως εργαζόμενοι. Συνολικά ως εργαζόμενοι στην ηλική βιομηχανία ζάχαρης, όχι μόνο στο εργοστάσιο της Ορεστιάδος. Αλλά πολύ περισσότερο στη δικιά μας περιοχή, που είναι και μια δύσκολη περιοχή, αυτό που έχουμε πει διαχρονικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που εξακολουθούμε και υποστηρίζουμε με πάθος και σήμερα, είναι ότι πρέπει ο κόσμος να καλλιεργήσει τέφλα για τον εξής λόγο. Ότι το τέφλο, η ζάχαρη, τα επόμενα χρόνια προβλέπουμε και φαίνεται από την εξέλιξή της ότι θα αποκτήσει μια τεράστια δυναμική. Άρα λοιπόν είναι αμαρτία και άδικο να μην είναι η περιοχή μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία τα επόμενα χρόνια. Να μην είναι η δική μας παραγωγή, να μην έχουν το δικαίωμα, δηλαδή να χάσουν το δικαίωμά τους, είναι αμαρτία να χάσουν το δικαίωμά τους, να καλλιεργούν τέφλα, γιατί ενδεχομένως κάποιες χρονιές με κάποιες πολιτικές άρρωστες που εφαρμόστηκαν για τη ζάχαρη, την οδήγησαν εδώ που την οδήγησαν. Για ακόμη μια χρονιά καλούμε τους αγρότες να στηρίξουν την τεφλοκαλλιέργεια, να στηρίξουν το εργοστάσιο, όχι για συμφέρον του εργοστασίου, για συμφέρον των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι έμειναν 40 μέσα στο εργοστάσιο. Έτσι, είναι 250 σε όλη την Ελλάδα, μελιτέο το νούμερο. Πρέπει να καταλάβουμε τι θα χαθεί εάν χαθεί η τεφλοκαλλιέργεια. Και θα χαθούν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ για την περιοχή μας. Αυτοί που έρχονται να επενδύσουν στην τεφλοκαλλιέργεια και στη ζάχαρη από τη Βόρεια Ευρώπη, μόνο τρελοί δεν είναι. Εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, πρέπει και εμείς να εξυπηρετήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Πώς?
καλλιεργώντας και μη δίνοντας το δικαίωμα σε κανέναν να πιστέψει ότι την τεφτοκαλλιέργεια τη χαρίσαμε εμείς. Ακούστε σήμερα τι κουβέντα έγινε εδώ μέσα. Ότι υπάρχει ο κίνδυνος λόγω έλλειψης τρεμάτων να κλείσει το εργοστάσιο. Να μην δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να πιστέψει ότι εμείς κλείσαμε αυτό το εργοστάσιο. Που δεν συμβαίνει αυτό. Το εργοστάσιο πρέπει να δουλέψει και πρέπει να στηριχτεί με νύχια και με δόντια. Εμείς έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια, και το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, κάναμε έναν αγώνα και ήμασταν μπροστάριδες στο να συνεχιστεί η λειτουργία του εργοστασίου κάτω από τους καλύτερους δυνατούς όρους. Εμείς ήμασταν αυτοί που φωνάζαμε για τις τιμές στα τέφλα, εμείς ήμασταν αυτοί που φωνάζαμε για την διάρθρωση της καλλιέργειας, εμείς μπήκαμε σε όλα τα θέματα μπροστά. Θα μπούμε ακόμη μια φορά. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε από αυτή τη διαδικασία, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα από αυτόν τον πόλεμο, παρά μόνο να κερδίσουμε. Δεν προκύπτει από πουθενά, μα από πουθενά, ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει μάλιστα, ότι θα κλείσει το εργοστάσιο της Ορεσιάδας. Εξαιτίας της διαδικασίας πώλησης. Το ένα ζήτημα. Εφέτος έχουμε να κερδίσουμε ένα στοίχημα. Να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε σπέρνοντας τέφλα. Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στη σπορά λόγω των καιρικών συνθήκων. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να ενεργοποιηθούμε όλοι μας και να καλέσουμε τους γνωστούς τεφλοπαραγωγούς του νομού μας να ξανασπείρουν τέφλα, έτσι ώστε να το λειτουργήσουμε το εργοστάσιο και φέτος. Κίνητα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι τα γνωστά τα οποία υπάρχουν και θα εξαντλήσουμε τις πιέσεις μας στην ελληνική βιομηχανία να υπάρξουν και κάποια επιπλέον κίνητρα. Αυτό το 40-60 με τα λοιπάσματα, κάποια επιχορήγηση, να το πω έτσι, για ραντίσματα κτλ. Σε σχέση με τον ΕΛΚΑ, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι επειδή η καλλιέργεια θα είναι όψιμη, οποιαδήποτε μείωση της καλλιέργειας προκύψει από αιτίες που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΕΛΚΑ, θα υπάρξει τόσο μεγάλη ευαισθησία που νομίζω ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό. Θέλω να ξαναπώ ότι είναι ευθύνη δική μας αυτήν τη φορά για φέτος να λειτουργήσουμε το εργοστάσιο. Θα πρέπει να ποδηθούμε όλοι σε ένα τιτάνιο αγώνα. Βουλευτές, δήμαρχοι, η διεύθυνση του εργοστασίου βέβαια, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου, οι ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών και βεβαίως οι ίδιοι οι αγρότες. Τα τέφλα ήταν μια εξαιρετική καλλιέργεια στον Εύρο. Να μην τη χάσουμε.